Η Τσεσεκά δεν είναι πολύ. Τα καλάθια που έχει βάλει σήμερα η Μπαρτσελόνα ήταν καλάθια με αίμα. Αίμα. Δέρνουν πολύ και δεν τη φυρίζουν φάουλ και γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο η ομάδα τη Τσεσεκά, γιατί θα αφήσουν να φάει ξύλο ο Παναθηναϊκός. Και πρέπει να δώσει και ξύλο που σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν έδωσε ξύλο. Πρέπει για να έχει τύχη και να δίνει πολύ. Πάνω σε αυτό θέλω να συμπληρώσω. Έχει 15 δευτερόλεπτα. Με μια τελευταία επίσημαν ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα απέναντι σε ομάδες που έχουν πολύ γερά ψηλά παιδιά. Με την Μπαρτσελόνα και με την Τσεσεκά έχει πρόβλημα. Βάσκη, Σαντιάγκο, Λόρμπεκ, Χρυάπα, αυτά τα παιδιά πολύ γερά. Ο Μπατίστη δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Ο Μπέκοβιτς ακόμα είναι άγουρος για την άμυνα. Στην επίθεση, αν φάει ξύλο, παιδιά, τον έχω παρακολουθήσει. Αν φάει ξύλο, χάνει λίγο τα πατήματά του. Αυτό πάμε για ένα πάρα πολύ διαφορετικό παιχνίδι από το σημερινό. Εγώ αυτό ξέρω. Θα έχει πολύ... Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μιλάμε για τους δύο καλύτερους προπονητές της Ευρώπης. Άλλος Παναθηναϊκός σε πλάνο επίθεσης περιμένω να είναι την Κυριακή το βράδυ. Δεν μπορεί να ακουμπήσει την μπάλα με τον τρόπο που την ακούμπησε σήμερα. Εγώ περιμένω άλλο Παναθηναϊκό στην άμυνα. Δηλαδή σκέφτομαι ότι ο Τσατσαρίς θα πάρει περισσότερα από τα 9. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω πριν. Ναι, συμφωνώ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ναι, καλή συνέχεια. Sorry, αλλά ξέρεις, γίνεται ένας χαμός. Πριν δύο χρόνια. Πρέπει να θυμόμαστε πώς είχε παίξει ο Ντικούδης που είχε παίξει 5, 30 με 35 λεπτά, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ήταν το βασικό πεντάρι και έσπρωχνε και έριχνε πολύ ξύλο. Και μάλιστα στις δηλώσεις είχε πει ότι εγώ καλάθι μου είχε πει ο προπόνησης μου να μην φάω, να δείρω, να πάρω rebound και να μην κάνω ούτε ένα σούτ. Στη μάχη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 3 ούτως ή άλλως. 2, 10, 60, 76.000. Αναγκαστικό διάλειμμα 60 δευτερόλεπτων ακριβώς. Θα πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Ερχόμαστε. Στρέψαμε. 2-10-60-76-1000 τηλεφωνικό μας κέντρο, καλύτερα και βγαίνει σοβαρά. Όχι, λέω τι τα λέω και να δει πώς γίνεται. Τέλος πάντων, 2-10-60-76-1000 τηλεφωνικό μας κέντρο, καλείτε. Τώρα να βγει το σοβαρά, δεν το ξέρω. Σέντρα και ενώ γράφει το θέλετε και το σέντρα στο 54-330. Πάρτε εσείς και θα δούμε. Ναι, πάμε σε Κώστα από Αθήνα. Στο φίλο που λέει πες για διαιτησία, ρε Θέμη, πάω. Είμαι... Όχι, ρε παιδιά, μετά από αυτό το 40 λεπτό να μιλήσω για διαιτησία. Εντάξει, ήμαρτ. Και όποιο έχει τώρα έχει την αίσθηση ότι αδικήθηκε από την ομάδα του, αν από όλο αυτό το 40 λεπτό αυτό που θέλει να ακούσει είναι κουβέντα για διαιτησία, τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε, Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις, καλά. Γιαρα. Τι λέτε, θα κερδίσει ο Σάκης στη Eurovision, έτσι για να σπάσω λίγο τον πάγο. Με τίποτα. Ούτε μία σε εκατομμύρια. Ναι, καλά, μην μου απαντάς, εσύ, ρε παιδί μου. Ναι, του απαντάω, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι απογοητευμένος που ήξερε ο Σάκης ότι ένα χρόνο θα πάει στη Eurovision και του γράψαν αυτό το τραγούδι. Πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός άντρας Έλληνας που με ένα καλό τραγούδι θα μπορούσε να κερδίσει η Eurovision. Είπαμε να σπάσω εγώ τον πάλι... πάγο. Σοβαρά, κάνω σοβαρή συζήτηση. Εγώ πάλι λέω ότι συμφωνώ 100% μαζί σου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Ναι. Και πλέον τα λεφτά που έφτασαν στην Eurovision είναι τεράστια. Θα πάει σίγουρα καλά. Αναγκαστικά. Το καλά. Ένα άνθρωπο που έχει πάει τρίτο, ο Σάκης Ρουβάς βγάζει για πάντα. Δεν είναι καλά. Έχει ξαναβγεί τρίτο. Πρώτο θα βγει ο Νορβηγός σίγουρα. Και από εκεί πέρα, εγώ θα τον παίξω βέβαια να πατώσει. Από 6 ως 10 και 10 ως 15. Να δω τι αποδόσεις θα έχει. Ευχαριστούμε. Εντάξει, έχω κολλήσει έτσι. Δεν πάει άλλο. Βλέπει για την κυρία. Βλέπει για την κυρία. Καταρχήν, μέσα από τα 2 λεπτά στο τηλέφωνο, όνομα για πράγμα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Τα κατάφερα. Λοιπόν. Ήθελα να πω κάποια πράγματα για το Γιασκεβίσιους, τον οποίο ξεχάσαμε χθες να αναφέρουμε όπως μιλούσαμε. Τελικά, μεγάλος παίχτης είναι αυτός ο οποίος περιμένει. Και όταν το παιχνίδι γίνεται σκληρό, έτσι δεν είναι, οι Αμερικάνοι μπαίνουν στο παιχνίδι σκληροί. When the going gets tough και τέτοια. Σωστά. The tough gets going. Λοιπόν, ο άνθρωπος ταπεινώθηκε στον Παναθηναϊκό, καθότανε να παίζει 3 και 4 λεπτά. Ταπεινώθηκε με την καλή έννοια. 3 και 4 λεπτά δεν έπαιζε. Απλά έπαιζε 18 με 22, αλλά έπαιζε σε δεν ναι, έπαιζε οργανωτής. Έπαιζε εντελώς δεύτερο τρίτο ρόλο. Ναι, μπράβο, δεν είχε το πρώτο ρόλο. Παιχνίδι, λοιπόν, και έρχεται μια στιγμή που βλέπεις όλη του τη λύσα μέσα σε ένα παιχνίδι. Όλη του τη λύσα να αποδείξει ότι αυτά τα λεφτά που δαπανήθηκαν για αυτόν τον άνθρωπο είναι τα λεφτά για ένα τέτοιο παιχνίδι. Που όταν χρειαστεί μπορεί να είναι εκεί. Και αυτό τον κάνει τεράστιο παίχτη. Και κάνει ολοκληρωμένο πολύ παιχνίδι. Περισσότερο, τον κάνει πολύ περισσότερο μεγάλο παίχτη από ό,τι όταν ήταν και είχε την πακέτα. Ναι. Γιατί το να περιμένει. Σήμερα την είχε και κάνει ολοκληρωμένο παιχνίδι. Ναι, πολύ αλλά το παιχνίδι. Το να περιμένει στη στιγμή. Σωστό. Και το παιχνίδι. Σωστό. Για μένα που ήμουν αντικειμενικό παρατηρητή. Με την έννοια ότι σέβομαι πάρα πολύ και τις δύο ομάδες και αυτό για τον Αγγελόπουλο που είπαν, οι Γιαννακόπουλοι, ήθελα να το πω εγώ. Δηλαδή, συγχαρητήρια σε αυτούς τους δύο ανθρώπους που επενδύουν στο μπάσκετ. Δεν έχουν, δηλαδή, δεν σου δημιουργούν άσχημα συναισθήματα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Βέβαια. Δεν μπορείς δηλαδή να τους αντιπαθήσεις. Όπως και δεν μπορεί να αντιπαθήσεις και τους Γιαννακόπουλους επίσης. Και προσπαθούν και οι δύο ομάδες να φτιάξουν ένα πραγματικό μπάσκετ που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το επίπεδο του πρωταθλήματος μας, αλλά ως παιχνίδι ήταν από τα καλύτερα που μπορούσαμε να δούμε. Επίσης ο Γιασκεβίτσιους, τώρα που το λες, ξέρεις τι είπε. Ναι, ναι. Του ρώτησα για την εμπειρία, ρε παιδί μου, κτλ. Και λέει, με αυτές τις συνθήκες,
το απείλαυσε. Δηλαδή σου λέει ότι άμα είναι έτσι με τον Ολυμπιακό, θέλω να παίζω κάθε μέρα. Ναι, δεν μπορώ δεν να. Δεν θέλω. Σε αυτό το γήπεδο, λέει, σε αυτό το γυμναστήριο, με τους, έτσι το λένε οι gym. Σε αυτό το μεγάλο γήπεδο. Με τους οπαδούς να φωνάζουν συνέχεια, λέει. Χωρίς this kind of μαλακία, if you know what I mean, που το είπε και λίγο περίεργα. Ναι. Κάθε μέρα παίζω τον Ολυμπιακό. Και θα γυρίσουμε, λέει, στην Αθήνα, το είπε κιόλας. Και θα πάμε, λέει, σε άλλα πράγματα πάλι. Ναι, γιατί ήμασταν ικανοί να διαχειριστούμε την διοργάνωσή μας. Απλώς τα τέσσερα αδέρφια που προηγουμένως καλά έκανες και εκθίασες, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαν να το πετύχουν. Τέλος πάντων, καλά, αυτή είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε. Σούπα, τις καλές. Απλώς θέλω να πω, ρε παιδί μου, οι ομάδες που φτιάχνουν αξίζουν να παίζουν έτσι. Αξίζουν να παίζουν σε αυτές τις συνθήκες. Οι ομάδες που φτιάχνουν αξίζουν να παίζουν έτσι. Δεν αξίζουν οι ομάδες που φτιάχνουν να παίζουν υπό τις συνθήκες που υπάρχουν στο ΆΚΑ και στο ΣΕΦ. Ναι, αυτό λέω. Κοίταξε να δεις. Οι ομάδες που φτιάχνουν δεν αξίζουν, επειδή και τον μπάτσι παράξενο άθλημα, να παίζουν σε ελληνικό πρωτάθλημα, δεν αξίζουν να παίζουν σε Έλληνες διαιτητές. Ναι. Δεν αξίζουν. Εγώ... Όχι, και δεν μιλάω. Δεν θέλω να κατηγορήσω τους Έλληνες διαιτητές, δεν είναι καλοί στο μπάσκετ. Συνοτροπία που υπάρχει όταν σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές. Μαζί σου. Αυτά δεν μπορεί να αλλάξουν τα τέσσερα αδέρφια. Τις συνθήκες που κρατούν στο ΆΚΑ και στο ΣΕΦ, επειδή είναι, οι ομάδες που είδαμε απόψε είναι ομάδες πάρα πολύ ψηλού επίπεδου, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Απλά επειδή δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ στην Ελλάδα και επειδή το μπάσκετ είναι διαφορετικό άθλημα, είναι ελεγκάντο άθλημα, εγώ νομίζω ότι στην Ευρώπη έπρεπε να γίνεται ένα NBA, μια κλεισί λίγκα και δεν έχει κανένα λόγο, είναι και παράλογο να παίζει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με το Εγάλεο, με την Ολύμπια Λάρισας και το Απόλλων Πατρών. Είναι ένα πολύ ελεγκάντο άθλημα, ένα εκπληκτικό άθλημα και νομίζω ότι και στην Ευρώπη έχουν οριμάσει τις συνθήκες να γίνει NBA. Και θα είναι και ωραίο και για τις υπόλοιπες ομάδες, ρε παιδί μου, να μπορεί να διεκδικεί ο Πανιόνιος ένα πρωτάθλημα, να διεκδικεί ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Θα γίνει. Να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ την αίσθηση. Ναι, να συνεχίσω. Πολύ καλό το κοουτσάρισμα του Γιαννάκη. Εγώ του έχω κάνει πολύ καλή, σκληρή κριτική. Πολύ καλό το κοουτσάρισμα του. Λοιπόν, προσπάθησε, είπε πολύ σωστά ότι βρήκε λύσει από τον Τζιλντρές. Λοιπόν, αλλά. Εκτός συστημάτων. Όχι, ναι, όχι δεν λέει στην επίθεση. Στην άμυνα εννοεί. Όχι, μιλάω, έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Για την άμυνα εννοεί. Αυτό που λέγαμε χθες, ότι πρέπει αναγκαστικά να κάνει κάποια πράγματα στη θέση του Βασιλόπουλου. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό, παιδιά, το παράπονο. Εγώ καταρχήν το είδα το μάτς με μεγάλη πίεση, γιατί ήταν πολύ ισχυρό παιχνίδι. Δηλαδή, χωρίς να είμαι με καμία από τις δύο ομάδες, ήταν πάρα πολύ δυνατό το παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι πολύ μεγάλη ομάδα, παιδιά, ο Παναθηναϊκός. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι δεν σε επηρεάζει 15 αιτία. Δηλαδή, οι δύο ήττες που έχουν προηγηθεί, πιστεύω ότι ήταν στο μυαλό των παιχτών. Δηλαδή, αν είχαν αυτό το παιχνίδι, τελείωναν πολλές δικαιολογίες για τον Παναθηναϊκό. Άλλο τι λένε μετά, αλλά είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, όσα χρόνια για να περάσουν, η παράδοση μεταφέρεται από στόμα και στόμα και επηρεάζει τον παίχτη. Μεταφέρεται, παιδιά, μεταφέρεται. Και αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει έτσι. Οπότε ακόμα για να μην το έχει ζήσει. Και ξέρει, όταν το παιχνίδι παίζεται στον πόντο, ειδικά τη στιγμή που γίνονται 7 οι πόντοι και γίνονται 5, δεν είναι δύσκολο να καταρρεύσει και να πει τώρα χάνω το παιχνίδι. Λοιπόν, μου δίνει την τέλεια πάσα για να πω το εξή. Αποθεώσαμε όλες τις φορές τον τρόπο που ο Πέκοβιτς κινείται με μια αρμονία, λες και είναι 1,90, εδώ είναι 2,10 κάτι και είναι μπιστηρικά σε κανονικά το σώμα του, δεν πρέπει να το ελέγχει. Αλλά να σα πω κάτι. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα και μπράβο σου που το λες είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να εκτελέσει αυτές τις επιθέσεις τέλεια. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο για περιφερειακούς παίκτες που έχουν μάθει να είναι αυτοί οι βασιλιάδες. Και ο Παναθηναϊκός έχει μόνο τέτοιους. Έχει το Διαμαντίδη, έχει το Σπανούλη, έχει το Γιασκεβίτσιους. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς τους παίκτες να πειθαρχήσουν και την ώρα που γίνεται το pick and roll να μην το πάρω εγώ. Θα κάνω αυτό που μου είπαν. Θα περάσω την μπάλα στον Μπέκοβιτς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους παίκτες. Είναι και πολύ δύσκολο. Να πειθαρχήσουν 100% στις δύο επιθέσεις που σε διέσαι ο Μπέκοβιτς. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι οι επιθέσεις που βάζεις στην αρχή είναι όλες σε πρώτο χρόνο. Σωστό. Δεν έχει ποτέ έξτρα πάσα. Αυτό που είπε ο κύριος πιο πριν. Ότι δεν του κατάφερε και του κλείσε. Δεν του έκλεισε καμία τελευταία πάσα γιατί ποτέ δεν έγινε. Γιατί ποτέ δεν έγινε. Ποτέ δεν έγινε, ναι. Λοιπόν, άλλαξε και... εντελώς το πλάνο και έπαιξε ένα παιχνίδι, τάλε κουάλε, με το μάτι με την Τζέσσεκα. Το πήγε το παιχνίδι στην επίθεση. Και το πήγε μέσα. Στην επίθεση κάνει το τέλειο παιχνίδι με την Τζέσσεκα. Και κάνει ακριβώς. Γιατί γνωρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία στην επίθεση. Δηλαδή, τους πόντους που βάζει ο Ολυμπιακός θα τους βάλει. Το παίρνει το παιχνίδι εκεί. Γιατί έχει χάσει, αν θυμάσαι, στο ΣΕΦ το τελευταίο παιχνίδι εξαιτίας της επίθεσης. Ναι. Κώστα, είναι εκπληκτικό το ότι όταν σου έπαιζε ο Πέκοβιτς, όπως είπε ο Θέμης, τις μπάλες τις έπαιρνε σκαστές και όταν έπαιζε ο Μπατής, τις μπάλες τις πετάγανε ψηλά. Δηλαδή, τον τρόπο που εκμεταλλευτήκαν αυτούς τους δύο παίκτες, εγώ νομίζω ότι ήταν τόσο διαβασμένο, τόσο δουλεμένο. Παίρνανε τις μπάλες εκεί που έπρεπε, ώστε να μην χρειάζεται να κάνουν δεύτερη κίνηση. Απλώς εγώ λέω ότι στο τέλος. Ναι, κατάλαβα. Εσύ λες ότι στο τέλος, ρε παιδί μου, ότι ο περιφερειακός σουτάρει. Βέβαια, παίρνει πάρα. Εντάξει, πήρε σε Πέκοβιτς 7 προσπάθειες, πήρε 8, τώρα σουτάρω εγώ. Είναι φυσιολογικό. Το έκανε μόνο μία-δύο φορές ο Γιασκεβίτσιος και την έχασε νομίζω μια φορά το. Εγώ λέω ότι δεν θέλει επιθέσεις. Ναι. Ναι, μπράβο, που την πήρε ο Πέκοβιτς. Αλλά λέω, εγώ λέω ότι ήταν τόσο τέλεια δουλεμένο αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαίο ότι ο Πατής έπαιρνε τις μπάλες συνέχεια ψηλά για να καρφώ.